Καλησπέρα. Καλησπέρα στο κανάλι του The Upgrades. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί μόλις τελείωσε το PlayStation 5 Reveal Trailer. Είδαμε φυσικά την παρουσίαση του PlayStation 5. Είδαμε αρκετά παιχνίδια που θα υπάρχουν πλέον στο PlayStation 5. Είδαμε trailers πάρα πολλά. Και εκεί που αγχώθηκα βασικά που βλέπαμε trailers στην αρχή ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία το όλο σκηνικό. Είδαμε ωραία παιχνίδια, είδαμε μερικά φωτό το 5 βέβαια. Δεν είναι το 6, θα παίξουμε πάλι στο 5, απλά θα μπουν κάποιες παραπάνω αποστολές και θα έχει παραπάνω πράγματα. Είδαμε Gran Turismo 7, είδαμε Horizon, οπότε είδαμε πραγματάκια, είδαμε NBA 2K21, αλλά μέχρι εκεί είδαμε αρκετά indie παιχνίδια, οπότε είχε επιλογές. Και για το τέλος μας άφησε το καλύτερο, είδαμε επιτέλους την κονσόλα. Η κονσόλα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, οπότε παίζει, είμαστε σίγουροι ότι θα παίξει κάποια χρώματα, θα έχει και άσπρο μέσα, όπως είναι και το χειριστήριο. Φαίνεται να κάθεται όρθια, δεν βλέπω να δίνει κάποια επιλογή να μπορεί να μπει πλάγι, αλλά θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα λογικά, κάποια στιγμή μπορεί να βγάλουν κάτι άλλο. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει είναι ότι θα κάθεται όρθια. Είναι πάρα πολύ όμορφη η κονσόλα, πολύ διαφορετική σχέση με τα πράγματα που έχουμε δει και σχετικά με το Xbox που είναι ένα κουτί τετράγωνο. Βέβαια, εμένα μου αρέσει και το Xbox. Γιατί μένει τετράγωνο κουτί, αλλά είναι ωραίο, είναι προσεγμένο, είναι μελετημένο και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Απλά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Βλέπουμε πάνω, δηλαδή έχει τα λεντάκια που φωτίζουν αριστερά και δεξιά πάνω στο άσπρο, οπότε θα φαίνεται πάρα πολύ ωραία και τη νύχτα και γενικά θα είναι πάρα πολύ όμορφη η κονσόλα. Είδαμε και δεύτερη έκδοση που δεν το περιμέναμε, ότι θα βγει και Digital Edition. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει στην παρουσίαση, στην αρχική, δηλαδή χωρίς να έχει μέσα το player, το CD, να παίρνει CD, δηλαδή Blu-ray κτλ. Που φαίνεται λίγο, ήταν λίγο πιο μαζεμένη σαν κονσόλα και φαίνεται και ότι έχει και διαφορετική βάση. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει και κάποιες άλλες διαφορές, δηλαδή μπορεί να έχει διαφορές με ανεμιστήρες και τέτοια όπως είχαν και οι εκδόσεις του PlayStation 4 ή του 3 που βγαίνουν τα πιο μικρά με άλλους ανεμιστήρες με λιγότερο χώρο κτλ. Και θα παίξει κάποιο ρόλο. Πάντως φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια να δω και εσάς αν σας άρεσε. Είδαμε και κάποια αξεσουάρ που θα έχει, όπως είδαμε τα ακουστικά, που είναι πολύ όμορφα για αυτά. Είδαμε και το charging dock, το οποίο λογικά θα είναι έξτρα, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα. Είδαμε και μια κάμερα που μας δείχνει HD κάμερα, αλλά μέχρι εκεί δεν είδαμε κάποιο VR ή κάτι άλλο. Το χειριστήριο δεν μας έδειξε κάποιες διαφορές, μας έδειξε μόνο λίγο ότι θα έχει στέρεο ηχείο από κάτω. Την Type-C όπως την είχαμε δει, οπότε δεν είδαμε διαφορές για το χειριστήριο, είδαμε ό,τι είχαμε δει και πριν, αλλά είδαμε πλέον όλη την κονσόλα που είναι πανέμορφη, είναι γυαλιστερή στη μέση, matte, το κλασικό matte του PlayStation γύρω γύρω σε άσπρο χρώμα. Πάρα πολύ ωραία η κονσόλα.
Έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, σας αφήνω. Λογικά, εγώ τώρα το βίντεο αυτό το γράφω μετά ακριβώς από την παρουσίαση. Γι' αυτό βλέπετε και εσύ ενθουσιασμένο. Εσείς θα το δείτε λογικά αύριο κατά τις 12. Τέτοια ώρα θα ανέβει λογικά. Λοιπόν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και εσάς η κονσόλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Περιμένω τα σχόλιά σας και να πείτε γενικά και πώς σας φάνηκε η παρουσίαση. Γενικά έλεγα να ανεβάσω και όλη την παρουσίαση, αλλά έχει πάρα πολλά σημεία που ήταν πάρα πολύ βαρετά. Δεν είχε κάτι να δούμε. Δηλαδή, μόνο τα παιχνίδια ήταν τα πιο σοβαρά που είδαμε στην αρχή. Δηλαδή, το κάθε φορά αυτό που σας είπα και στην αρχή. Και είδαμε Grand Tourism 7, τρελάθηκα, αυτό έχω να σας πω μόνο εγώ, αλλά δεν είναι ημερομηνίες, οπότε δεν ξέρω αν θα βγει τώρα φέτος ή αν θα βγει με το launch ή θα βγει πιο μετά, οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είδαμε κάποια παιχνίδια που θα βγουν το 20, είδαμε και παιχνίδια που θα βγουν 21 ή 22, οπότε σημαίνει ότι μπορεί κάποια από αυτά να βγουν και άμα βγουν 22 ή 21, εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να χαρούμε. Δεν μάθαμε άλλες πληροφορίες για την κονσόλα, μείναμε εκεί, ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Οπότε αυτά, λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι των The Upgrades για να βλέπετε όλα τα βίντεό μας. Είτε είναι vlog, είναι tech, είτε είναι τα πάντα. Λοιπόν, αυτά, γεια σας, καλό βράδυ. Όχι καλό βράδυ για εσάς, για μένα καλό βράδυ, για εσάς καλημέρα.